ποια ήταν τα βασικά σας επιτεύγματα όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική σε αυτούς τους περίπου 7 μήνες που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Καταρχήν να πω ότι δεν ήταν 7 μήνες η δική μου θητεία, δεδομένου ότι ορκίστηκα στις 21 Μαρτίου του 2015, γιατί χρειάστηκε χρόνος να θεσμοθετηθεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αριστεράς, γιατί μέχρι τώρα όλο το μεταναστευτικό, το προσφυγικό και ό,τι είχε σχέση με τα δικαιώματα των προσφύγων, το άσυλο, την προσφυγή, την πρώτη υποδοχή, τα χειριζόταν η αστυνομία. Θα σας μιλήσω λοιπόν ανοιχτά. Η θητεία μου συνέπεσε με τις μεγάλες ροές που σημειώθηκαν στα νησιά. Αυτό που εμείς αποφασίσαμε ήταν... Οι μεγάλες ροές, συγγνώμη, από πού οφειλόντουσαν, γιατί ήταν αυξημένες ροές? Στον πόλεμο στη Συρία, όπου οι άνθρωποι εκεί έχασαν τις προσδοκίες τους ότι ο πόλεμος αυτός θα τέλειωνε, αφού είδαν πια ότι όχι μόνο δεν τέλειωνε, αλλά η Συρία έχει μετατραπεί σε ένα θέατρο συγκρούσεων μεταξύ της κυβέρνησης και της ISIS. Άρα η βία πολλαπλασιάστηκε και δεν υπήρχε πια καμιά ελπίδα επιστροφής. Άρχισαν λοιπόν μαζικά να μετακινούνται, και όχι γιατί τους έκανε νεύμα η κυβέρνηση της αριστεράς. Εξάλλου και πριν μαζικά μετακινούνται, θα θυμόσαστε τους 600 πρόσφυγες το Δεκέμβριο του 2014 επί Σαμαρά στην πλατεία Συντάγματος και τις μεγάλες ροές που είχαν αρχίσει να σημειώνονται από την άνοιξη του 2014. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς αποφασίσαμε είναι να τηρήσουμε τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, που είναι συνοπτικά στο να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες, να τους φιλοξενήσουμε, να τους παρέχουμε άσυλο εάν το επιθυμούν και βεβαίως να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους. Φυσικά οι ροές ήταν τόσο μεγάλες που δεν μπορούσαμε, γιατί δεν βρήκαμε τίποτα έτοιμο από την προηγούμενη κυβέρνηση μέσα σε χρόνο ρεκόρ να φτιάξουμε εκείνες τις δομές που να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπήρχαν. Παρά τα αυτά, με μεγάλες προσπάθειες, υπεράνθρωπες θα έλεγα, καταφέραμε να φτιάξουμε κάποιες δομές υποδοχής και στη Μυτιλίνη και στην Αθήνα τον Ελαιώνα, επίσης να αναβλώσουμε, να μισθώσουμε 2 πλοία της ακτοπλοείας για να κάνουν την αποσυγχώρηση των νησιών από τους πρόσφυγες που ταυτοποιούνταν, να παρέμβουμε νομοθετικά να επιταχυνθεί η γραφειοκρατική διαδικασία, γιατί χρειαζόντουσαν 13 διοικητικές πράξεις για να ταυτοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι, και να κάνουν οτιδήποτε, όπως παραδείγματος χάρη αποποινικοποιήσαμε τη μεταφορά εντός των νησιών, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται με πούλμαν, με ταξί, ακόμα και με γιοταχή, και να μην υπάρχει αυτή η αθλειότητα που υπήρχε μέχρι τώρα στα νησιά. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τέτοιες δομές προοπτικά, ώστε να καλύψουμε την αυξημένη ροή που βλέπαμε να σημειώνεται μέρα με την ημέρα. Βεβαίως δεν προλάβαμε, διότι προκηρύχθηκαν οι εκλογές, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο και ένας οδικός χάρτης, τον οποίο συνεχίζει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και γι' αυτό όσα λένε ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση έκανε σε 5 μέρες αυτά που δεν κάναμε σε 7 μήνες, είναι σκόπιμα, είναι ακριβώς για να απαξιώσουν το δικό μας έργο των μηνών που πέρασαν και να το πιστώσουν σε μια κυβέρνηση που είναι ουδετέρου χρώματος, τεχνοκρατικού χρώματος, γιατί αυτό θέλουν στην πραγματικότητα να συμβεί στη χώρα μας, τέτοιες κυβερνήσεις να φτιαχτούν. Όμως, ακόμα και η ίδια η Πρωθυπουργός, επανειλημμένως στις συνεντεύξεις της, δηλώνει ότι συνεχίζει το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης. Για τα κονδύλια, για τα οποία επίσης έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος, έπρεπε η προηγούμενη κυβέρνηση να έχει καταθέσει πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2014. Δεν το είχε καταθέσει, το καταθέσαμε εμείς, πήραμε πένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε και 15/9, όπως έχουμε αναγγείλει πριν ακόμα παραιτηθούμε ως κυβέρνηση, θα γίνει η πρώτη εκταμείευση. Κατά συνέπεια, κάναμε πραγματικά ό,τι μπορούσαμε και πάνω από αυτό που μπορούσαμε. Και έχουμε έτοιμο και το σχέδιο, όταν θα επανεκλεγούμε, για να φτιάξουμε μεγάλες δομές ανοιχτής φιλοξενίας, διότι όπως είδατε, ο Ελαιώνας των 700 θέσεων σταμάτησε να μπορεί να εξυπηρετεί, διότι οι ροές από τα νησιά πια είναι γρηγορότερες και οι άνθρωποι καταλαμβάνουν και τις πλατείες της πόλης
και έτσι απειλείται η κοινωνική συνοχή. Άρα σκέφτεστε να φτιάξετε και άλλους... Εννοείται και όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί όλη η Ελλάδα πρέπει να επιμεριστεί την ευθύνη. Δεν μπορούμε να ζητάμε εμείς από την Ευρώπη να επιμεριστεί τους δικούς μας πρόσφυγες και εμείς οι ίδιοι τους πρόσφυγες να μην τους κάνουμε επιμερισμό σε όλη την Ελλάδα και να σταματάμε επειδή ένας δήμαρχος δεν θέλει, επειδή κάποιοι κάτοικοι δεν θέλουν, επειδή κάποια οργάνωση διαφωνεί. Θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι το προσφυγικό θα είναι ένα πρόβλημα που θα μας συνοδεύει για καιρό. Αυτό το κατανόησε ήδη η Ευρώπη, όπου εμείς δώσαμε μάχη στην Ευρώπη, και τα μέτρα που έλαβε η Ευρώπη για 8.000 πρόσφυγες να μετεγκατασταθούν στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχτηκε ότι ήταν μια απλή ασπιρίνη, αφού 8.000 είναι μόνο η είσοδος 2 ημερών στα νησιά μας. Και γρήγορα προσπαθεί τώρα να διορθώσει αυτά τα μέτρα. Εμείς πιέσαμε πάρα πολύ την Ευρώπη. Αρχικά δεν μας είχαν καν στο πλάνο, είχαν μόνο την Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν παρουσίασε την πρότασή της, τον Απρίλιο του 2015, δεν είχε την Ελλάδα μέσα. Και έδωσα μάχη και ο Πρωθυπουργός της Συνόδου Κορυφής για να περιληφθεί η Ελλάδα και να μπορέσουμε πραγματικά να συμμετάσχουμε και στη μετεγκατάσταση και στην έκτακτη χρηματική βοήθεια. Την έκτακτη χρηματική βοήθεια ήδη την έχουμε εκταμιεύσει επί των ημερών μας και με αυτά τα χρήματα γίνονται αυτές οι διορθωτικές κινήσεις στα νησιά. Από εκεί και ύστερα βεβαίως έχουμε επιτελέσει το μεγάλο κατά τη γνώμη μου επίτευγμα να ψηφίσουμε το νόμο για την ηθαγένεια και να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά δεύτερης γενιάς να γίνουν Έλληνες πολίτες, να γίνουν σαν τα δικά μας παιδιά και να έχουν όχι μόνο υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα σε αυτή τη χώρα. Παράλληλα στον ίδιο νόμο κάναμε και τροποποίηση στον κώδικα μετανάστευσης ότι οπότε οι μετανάστες που ζουν στη χώρα μας επί πολλά χρόνια να μην γίνονται παράνομοι από τη μια στιγμή στην άλλη αλλά να υπάρχουν εκείνα τα εχέγγυα που προβλέπονται στις τροποποίησεις ώστε να παρατείνεται η νομιμότητά τους είτε γιατί δεν έχουν ένσημα λόγω ανεργίας είτε γιατί έληξε η άδειά τους για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Έτσι θωρακίσαμε τη νόμιμη μετανάστευση στη χώρα μας και γι' αυτό αισθάνομαι και υπερήφανη και ικανοποιημένη και δέχομαι τους επένους των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, των παιδιών δεύτερης γενιάς, των μεταναστών που ζουν στη χώρα μας και όλων των ανθρώπων που είναι ευαίσθητοι απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα μπράβο θέλω, δεν θέλω τα μπράβο όλων αυτών των κρυπτορατσιστών, όλων αυτών των μισαλόδοξων που στο πρόσωπό μου προσπάθησαν να ακυρώσουν αυτή την πολιτική που δεν ήταν πολιτική καταστολής, που δεν ήταν πολιτική περιστολής δικαιωμάτων, αλλά ήταν μια ανοιχτή πολιτική για να μας συμφιλιώσει με τις νέες πραγματικότητες. Μην ξεχνάτε ότι ανοίξαμε τα κέντρα κράτησης και τα αδειάσαμε από τους πρόσφυγες, από τα συνόδευτα ανήλικα, από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που είχαν στη βάξη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μέσα στα κέντρα κράτησης, ενώ απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτά όλα ενόχλησαν, διότι είναι μια πολιτική, δεν θα έλεγα αριστερή, είναι μια πολιτική που στηρίζεται στην νομιμότητα και που εμείς την υπηρετήσαμε μέχρι το τέλος. Σε αντίθεση με αυτούς που υπηρετούσαν τη σκοπιμότητα και που θέλουν ρεβανσιστικά να έρθουν να την υπηρετήσουν και πάλι. Γίνεται πολλή συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξουν ποσοστώσεις όσον αφορά την υποδοχή των μεταναστών. Είστε αισιόδοξοι για αυτές τις συνομιλίες, ποια είναι η κριτική σας? Η κριτική μου σε αυτό είναι η εξής. Εμείς θέλουμε να μην μπαίνουν οι πρόσφυγες στην περιπέτεια της θάλασσας. Να μην μπαίνουν οι πρόσφυγες στην περιπέτεια να διασχίζουν 5 χώρες για να φτάσουν στη χώρα της επιλογής τους. Κατά συνέπεια, η Ευρώπη πρέπει να βρει έναν τρόπο ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν κατευθείαν στις χώρες οι οποίες θα τους μοιραστούν, χωρίς οι ίδιοι να ρισκάρουν τη ζωή τους, την αξιοπρέπειά τους, τα παιδιά τους και όλο τους το βιός. Αυτό το πράγμα για να γίνει χρειάζεται ανθρωπιστικές βίζες που θα παρέχει
η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες μέλη της Ευρώπης, είτε στις χώρες προέλευσης, είτε στις χώρες διέλευσης, όπως είναι η Τουρκία, ώστε οι πρόσφυγες να κατευθύνονται κατευθείαν εκεί. Δεν έχει για μας νόημα να έρχονται οι πρόσφυγες στα νησιά και να τους διαλέγουν εδώ με τα περιβόητα hot spots που τα είχαμε φτιάξει και επί των ημερών μας και θα λειτουργήσουν σε κανένα μήνα, ώστε να επιλέγονται εδώ οι πρόσφυγες που θα πάνε με τη μετεγκατάσταση στις χώρες της Ευρώπης. Επίσης, έχουμε ως αίτημα το ευρωπαϊκό άσυλο, δηλαδή το θεσμό αυτό που όποιος πρόσφυγας παίρνει άσυλο σε όποια χώρα της Ευρώπης να ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης και να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα παντού. Αυτά είναι τα ριζικά μέτρα. Τώρα, το αν αποφασίσουν, όπως είπε ο κύριος Γιούγκερ, να μετεγκατασταθούν 120.000 πρόσφυγες στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς δεν θα πούμε όχι, αλλά θα πούμε ότι και αυτό το μέτρο σύντομα θα φανεί πόσο εκτός πραγματικότητας είναι, διότι έχουμε ως δεδομένο ότι υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θέλουν κανένα πρόσφυγα ή που θέλουν πρόσφυγα που δεν είναι μουσουλμάνος ή που θέλουν πρόσφυγα που, ξέρω εγώ, θέλουν να έχει 10 πτυχία. Με αυτή την έννοια βάζουν διακρίσεις στη μετεγκατάσταση και άρα και αυτό το μέτρο πιστεύουμε ότι δεν θα τύχει της υποδοχής και αποδοχής από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει πιο ριζικά μέτρα, θέλει πιο γενναία μέτρα, θέλει η πολιτική με όμικρον γιώτα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του καιρού μας. Δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα του καιρού μας που είναι το προσφυγικό με τον τρόπο που προσπαθεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφού δεν μπορούμε να παρεύουμε στις αιτίες που παράγουν την προσφυγιά, που είναι να σταματήσουμε τον πόλεμο, να σταματήσουμε τις εμφύλιες σειράξεις, να σταματήσουμε τη βία, πρέπει να παρεύουμε αποτελεσματικά στις συνέπειες. Και οι συνέπειες είναι οι πρόσφυγες, αυτά τα ιερά πρόσωπα που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να σώσουν τη ζωή τους.